Λοιπόν, το ηχογράφημα με τίτλο «Γκιόλ» ηχογραφήθηκε σήμερα, 13 Αυγούστου 2014, στο νέο εφηβικό δωμάτιο. Εκτός από μία-δύο ηχογραφήσεις που έγιναν τρεις-τέσσερις εβδομάδες πριν. Εντάξει, μπορεί και λιγότερο. Ναι, και μία που έγινε χτες, αλλά δεν ήταν ακριβώς. Ναι, τέλος πάντων, καλά. Συνθήκες ηχογράφησης ενεργές, δυνατότητα αποσπασματικής ακρόασης και σειρά καταβούληση. Θα χορέψουμε, θα αναπνεύσουμε. Μετράς την απόγνωση, την καταπίνηση. Εσύ, εγώ. Το σπίτι είναι θυστικό, το έξω είναι θυστικό. Τώρα εσύ στάνταρ, εσύ δεν ξέρω εγώ. Να δούμε τώρα λίγο το φωτεινό. Το φωτεινό. Το φωτεινό. Σβήσε το φως. Γεια! Να κάνω μια γαργάρα στα κράνη σας. Πλατσουρίζουμε, πλατσουρίζουμε με την ομάδα Δίας. Πλατσουρίζουμε στο νερά κάτω από το σπίτι μου. Α, τι ωραία, θα να σα πω που γαλήνη, γαλανή, γαλανή, γαλάζια, γαλάζια σημαία. Λευκό, λευκό, δέρμα, μαύρο. Αίμα, τι ωραία, και τα μηχανάκια σας μέσα, τι ωραία, καθαρές στολές. Ξεπλημμένες, καθαρές, καθαρές, αστραφτερές. Κάποιες σημειώσεις πάνω στην ίδια, στην ίδια ηχογράφηση. Είναι καλοκαίρι και ήταν καλοκαίρι. Να είναι καλοκαίρι, όχι. Είναι καλοκαίρι και ήταν καλοκαίρι. Λοιπόν, το φαγητό, ο φαγητό δεν είναι έτοιμο ακόμα, οπότε μπορώ να το κάνω. Οπότε αυτό, ξέρω εγώ, αλλά τι να πω, μαλακίες. Εντάξει, πες όπως έχει ρε παιδί μου, έχεις την άλλη φορά. Χάμισε τα ρε. Ξανά. Άνοιξε. Απόψε για να έρθω να σε βρω και να σου μιλήσω. Κάθε φορά που βλέπω το όνομά σου στις επαφές, λέω, δηλαδή σκέφτομαι, σ' αγαπώ. Πάμε. Σε σένα ούτε εδώ.
ταιριάζουμε εμείς. Δεν θέλω. Ναι. Δεν θέλω. Λοιπόν, σάλια στον κόσμο. Στον κόσμο του Goofy, Goofy. Γράφεις για τον εαυτό μου. Θα το διαβάσω μετά, θα τον ανακαλύψω τον εαυτό μου. Ωραία. Θα σταθώ όπως στέκομαι, χωρίς βόλτα μετά την καταστροφή. Ο ήλιος ανατέλει κάθε μέρα. Πολύ μπλα μπλα και όχι, δεν θα σταματήσω. Μου λες έχεις δίκιο, γιατί όσοι άνθρωποι είναι δίπλα σε αυτά, ματώνουν, χαρακτηρίζονται, ματώνουν, χαρακτηρίζονται, όχι σκέτο, στροφή. Κάτι σε κάνει καλά, πέρα από την ηρεμία, πέρα από την ένταση, πέρα από την ηρεμία. Ας το ονομάσω αηδία, απόλαυση, αηδία, κόλαση. Inbooks, παρεξηγήσεις. Καφές ζεστός τώρα, κρύος, κρύος, κρύος με παγάκια, μαλακίες στο χήνο, το χήνο όλα, όλα σε στιγμή, πανεκκίνηση είναι ναι, στιγμιαίος, στιγμιαίος, απόλαυση, στιγμιαίος, στιγμιαία αίσθηση, περπατάω ως το δωμάτιο, προσπερνάω έπιπλα, οδηγούμε σε έπιπλα, κομωδίνω κρεβάτι, ευθυγραμμίζω, μετάξει, παίζει μια κλίση, στο κεφάλι, παλάμες, μαξιλάρι, στα πόδια πορτατή, φορτιστής και μπισκότα. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί, το ουφ λειτουργεί. Λέει το μυαλό η πολυτουργία. Ας πούμε ότι είναι μεσημέρι μετά το φάει, άρα σωστά η πολυτουργία. Όχι, έλεος, όχι, όχι, όχι. Σηκώνομαι, να σε πάρω, θα σε πάρω. Ναι, 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 κλείσει, κλείσει, το σηκώνεις, ζητάμε. Φοβάσαι μη σε παρεξηγήσει η πάστα σου, τριγυρίζω, συζητάμε, φτάνω, φτάνω μπροστά στα μπατσούρια, συζητάω ανάμεσα, δηλαδή μέσα, μέσα από τις γρίλιες, κοιτάζω, βλέπω μπαλκόνια, βλέπεις θάλασσες, επανάληψη του, βλέπω μπαλκόνια, βλέπεις θάλασσες, κλείνει η πρόταση, κλείνει η γραμμή, αόρατα κουνούπια χαίρονται το δέρμα μου και αυτή η μαλακή από τα ποθή βρωμάει, εντάξει, υπάρχει και άλλη που δεν βρωμάει, αλλά... Ας μην το ξεχνάω, ας μην το ξεχνάω, ας είναι, το ξεχνάω, το πάτωμα είναι δροστηρό, γιατί να το νιώθουν μόνο οι πατούσες, ξαπλώνω. Ναι ρε. Κάτω όλα. Ρε, φαίνεται το δέρμα. Καφέ.
καθόμαστε στο παγκάκι, σε κάθε παγκάκι. Η βραδιά ακολουθεί χωρίς ρυθμό. Ξανάρχεται η δροσιά. Καταλάβω όμως τι. Αν βάλεις ήχους, εντάξει, ναι. Δεν λέει. Οπότε... Θα το πάρω έτσι, εντάξει. Ναι, ναι, καλύτερα, πάρ' το έτσι. Ωραία. Αναδύομαι, εντάξει, εντάξει, αράζω ρε, okay. Κάθομαι στο δωμάτιο, ανοιχτό τζάμι, τώρα είναι κλειστό, αλλά ανοιχτό τζάμι, μισόκλειστα μπατζούρια, μεσημέρι, μεσημέρι είναι μεσημέρι, ανεμιστήρας γυρίζει λίγο, με δροσίζει λίγο, με ζαλίζει, πολύ κοντά δηλαδή δίπλα στην καρέκλα πάνω σε τραπεζάκι, είναι ακουμπισμένο πλάγια, τσαφ, μαγικά, τώρα όρθια, όρθιο μπουκαλάκι νερό. Νερό γεμισμένο από τη βρύση. Απλώνω το χέρι να το πιάσω, δεν το φτάνω. Το κάθομαι, το παρατηρώ, σε λίγο γίνεται sprite. Ναι, δείχνει σαν καζόζα. Σηκώνομαι απότομα και αποφασιστικά, με άλλα λόγια πετάγομαι. Πετάγομαι από τη θέση μου, κάνω βήμα, γλιστράω σε μαξιλάρι αρκουδάκι και ντουπαπ, ξαπλώνομαι στο πάτωμα. Χαχάνισμα απ' έξω, σκέφτομαι ότι μάλλον είναι ο 7χρονος. Είναι ο 7χρονος γιος του γείτονα που είναι ο μόνος παρέα με μένα στη γειτονιά που δεν κοιμάται τέτοιες ώρες. Ναι, ρε, αυτός θα είναι. Οπότε του φωνάζω, ρε, ακούω, έλα, ρε, τι έγινε, ξάπλωσες. Αποκτώ ξανά ντόπια λαλιά και του φωνάζω με τσιμπουκάρες, κατώ. Δηλαδή, μου κάνεις πλάκα, ρε, κατώ. Γελάει πιο δυνατά. Το ρωτάω, τι κάνει εδώ. Απαντάει ότι μόλις πετάχτηκε από δίπλα για αποτύπωση. Γίνομαι 90 ακριβώς μοίρες. Γυρίζω το κεφάλι, προσπαθώ να τον δω, αλλά είναι πιο κοντός από το παράθυρο. Αγριεύω, λέω, τι είπες. Ανοίγει λίγο τα παραθυρόφυλλα, βλέπω τα χέρια του, τα δάχτυλά του, τώρα το μέτωπό του, σε μερικά δευτερόλεπτα τα μάτια του, το πηγούνι του, σκαρφαλώνει, κάθεται στο περβάζι. Ψιθυρίζει λοιπόν, άκουρε, κοίτα, ήρθα να μετρήσω, είμαι αρχιτέκτονας, δηλαδή δεν είμαι ακριβώς, αλλά θα γίνω. Εντάξει, εντάξει, είμαι, ναι, είμαι. Γίνομαι 180 μοίρες, όρθιος, τεντώνομαι και χωρίς να προλάβει να... Δηλαδή πριν προλάβει να αντιδράσει, τον πιέζω με το δάχτυλο. Μάλιστα ήταν στο μέτωπο, έτσι, τάκ, πολύ το χαίρεσαι. Τον ρίχνω λοιπόν κάτω, έξω, πάω από πάνω, βλέπω πως έχει πέσει πάνω σε κουλούρα, σωσίβιο, μπρατσάκι, καμιλοπάρδαλη. Κατεβάζω την πανέξυπνη μου σίτα, ακούω, όμορε μαλάκα, τι ζόρι τρεβάς να πούμε. Απαντάω, τίποτα, ρε, απλά σε αυτό το σπίτι δεν μπαίνουν αρχιτέκτονες. Επισημαίνει ότι αυτά είναι πολύ μαλακίες, μαγκά. Πως έχω αποθυμένα, χρειάζομαι μπάτσες, πως είμαι για τον Μπούτσο και ότι πρέπει να τον αφήσω να κάνει δουλειά του. Σκέφτομαι, ας είναι, του σφυρίζω, οκ, κάνω τι θες. Αντιδράει κάπως παράξενα. Λοιπόν, ναι, κάνει ένα δυνατό ψιτ για να το κοιτάξω, γυρνάω εγώ. Το βλέπω, ετοιμάζει άλμα έξω από την αυλή, το επιχειρεί, ενώ μου δείχνει με το ένα χέρι ένα κολοδάχτυλο και με το άλλο μια μπάλα ποδοσφαίρου, την οποία πετάει στο απέναντι σπίτι. Εκείνο αλλάζει χρώμα, δεν θα πω τι χρώμα έγινε. Ούτε τι είναι. Δες πάνω, αλλάζει χρώμα και στη σκεπή του εμφανίζεται μια γάτα και ένας κοκορίκος προσπαθούν να ξετυλίξουν ένα πανό. Τα καταφέρνουν και διαβάζω, ρε άντε γάμι σου που θα πάρω και την άδεια σου παπάρα, ε παπάρα παλιό παπάρι. Τέλος πάντων, κλείνω τις κουρτίνες, επιστρέφω στην καρέκλα, η οθόνη σβηστεί, δείχτης απαλός πάνω στο κουμπάκι. Αχου μωρέ, ναι, τώρα είναι φωτεινή. Την άνοιξα. Μου έχει στείλει μήνυμα να πάμε για μπάνιο. Δεν θα πάμε γιατί μου το έστειλε το πρωί και τώρα είναι απόγευμα. Να, 6 παρα 25. Ναι, εντάξει, βαριό μου το είχα διαβάσει εκείνη την ώρα χωρίς να το ανοίξω. Γράφω, για τι έγινε, sorry, είχα δουλειά, τώρα μπήκα. Αλλάζω καρτέλα, πληθυσμολογώ τη λέξη ντοκιμαντέρ, αναζητώ ντοκιμαντέρ. Ας δω ένα ντοκιμαντέρ σήμερα. Να είναι μέρα, να δω. Βρίσκω, ναι, ναι μέρα, τέλος πάντων. Βρίσκω το ντοκιμαντέρ που θα δω. Πατάω pause, χτυπάω παλαμάκι, καφές ετοιμάζεται μπροστά μου. Εντάξει, όχι κοντά, ναι, αρκετά κοντά. Δεξιά βασικά. Πάνω στο κρεβάτι, εντάξει, όχι, στο κομωδίνο ετοιμάζεται. Φορτιστής παρέα με Παναγίτσα αναλαμβάνουν να μου το σερβίρουν. Τελικά στέλνουν το πορτατίφ, το αφήνει δίπλα. Κουνάω το κεφάλι, τα χείλη δεν ανοίγουν. Όμως εννοώ ευχαριστώ πολύ, φίλε. Εκείνο φεύγει ικανοποιημένο, χοροπηδώντας και αναποσβήνοντας. Φέρνει το καλαμάκι στο στόμα. Τώρα τα χείλη ανοίγουν. Ωραίος, μέτριος, αλλά καλός.
Καλώς. Πατάω play. Βυθίζομαι. Τώρα ξέρεις τι γίνεται όμως, μαλάκα, ότι τι? Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ο άλλος μπορεί να το διαβάσει, ας πούμε, γιατί τώρα τα απλά ανάγνωση. Εντάξει. Και δεν είναι ούτε καν ανάγνωση εύκολα συμπεράσματα, τίποτα τέτοιο, οπότε... Καλά, δίκιο έχεις τώρα. Κάτι πρέπει να μπει εδώ. Ναι. Ναι, τέλος πάντων, να παίξω ένα... Θα γράψω, λέει. Θα... Έλεγα να το παίξω έτσι, live. Τέλος πάντων, ναι, όχι, εδώ... Ναι, αυτό. Που λέγεται... Κάθε μέρα. Εδώ. Στο χωριό. Ναι, εδώ. Στην πόλη. Εδώ. Στο βουνό. Εδώ. Στο νερό. Παντού. Παντού. Λέξη κατανόηση με άλλη λέξη. Έννοια κατανόηση με λέξη. Σημάδι ακατανόητο. Συνταγή. Κάδος, δίπλα δέντρο, βλέπω δέντρο, σκαρφαλώνω. Κάνω υπολογισμούς με το χέρι, έτσι αόρατα. 7 συν 972 συν 32 συν 65 πλην ανάμνηση. Ίσον σκατάρα. Ανάμνηση. Όχι ρε, δεν πιάνει αυτό. Στόπα, δεν κάνεις πράξη. Να κάτσε, κάτσε. Βασικά όχι δέντρο, αλλά τέλος πανάστο τώρα. Άλλη καλά, ναι, ναι. Ναι. Μίσος. Ναι, μισός. Ξεχνάμε τα ονόματά μας. Τόσος έρωτας χαμένος, χαμένος. Σε λίγο πάμε διακοπές. Να πάμε μαζί, μαζί, στο νησί. Συναντάμε όλη την Αθήνα στο νησί. Γκρινιάζεις, λες. Δεν ήρθα να ξεκουραστώ. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό και αυτό. Ενώ εσύ είσαι αυτός και εγώ αυτός. Εαυτός, εαυτούλης, εαυτός. Εαυτός, εαυτούλης, εαυτός. Εαυτός, εαυτούλης, εαυτός. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουν κάπως τα πράγματα στον οικονομικό και κατ' επέκταση στον κοινωνικό τομέα και να... Να... Ναι... Να... Να... Να περνάει η ώρα γρήγορα για να γυρίσουμε από τη δουλειά. Η ηχογράφηση αυτή είχε τίτλο «Προς Πάτρα». Μία λέξη. Αλλά άλλαξε. Να είναι. Τι βλέπω. Πάλι έτσι. Πονοκέφαλο. Καφέ στο πονοκέφαλο. Πεζόδρομο. Νέο πεζόδρομο για μένα. Παλιό ήδη για σένα. Με χαιρετά από τα 30-40 μέτρα. Γιατί σου κάνω. Σα θυμίζω ότι. Ωραία η Πάτρα τώρα. Και παλιά. Τι να πω. Ιδιαίτερα. Ναι, ιδιαίτερα. Ειδικά τώρα, 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 τώρα. Εντάξει, είμαι εδώ, εδώ κοντά. Αίσθηση ομορφιάς, ατέλειας ομορφιάς. Το καλοκαίρι στο φθινόπωρο μπορεί να σου γίνει μανία. Τώρα να φύγω, φεύγω. Δεν το αντέχω. Είσοδος το καιρό. Ούτε θα σε ξαναπόψε να σε δω.
για να δεν απατώ με συνάντησή μας. Τι να κάνω ρε, λάτωπα. Μαζί στην ίδια παραλία, μαζί και στην πολυκατοικία, βασανιστήριο. Χωρίς ύπνο. Έξω κάποιος σκύλος γαυγίζει. Σε μένα γαυγίζει. Δε με βλέπει, κι όμως μου γαυγίζει. Άχου! Καμαρώνες δικαίως, ζωή δίχως ψεγάδι. Γκρίζα σου, στο εύκολο. Γκρίζα, στο εύκολο. Γκρίζα, γκρίζα η άκρη, στο εύκολο. Γκρίζα και η ρίζα. Προσπαθείς να το πεις με μια λέξη. Είμαι δύο, είμαι αυτό. Κάνω αυτό. Σαν λύσεις, είναι. Είμαι χαρούμενη άνθρωπη. Κάνω βήμα πίσω, πόρτα της κουζίνας, πόρτα, σκοπός, στόχος είναι να μην βγω.